Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε η 95χρονη Βασίλισσα Ελισάβετ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ονακτόρων του Μπάκινγχαμ. Η μονάρχης έχει ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογήματος, αλλά αναμένεται να συνεχίσει τις βασικότερες υποχρεώσεις της στο Windsor αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσαν επίσης τα ανάκτορα. Ο 73χρονος Κάρολος, διάδοχος του θρόνου, αποχώρησε στις αρχές του μήνα από μια εκδήλωση όπου βρέθηκε για δεύτερη φορά θετικός στον κορονοϊό. Μια πηγή των ανακτόρων είπε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο Βρετανός πρίγκιπας είχε συναντηθεί με τη Βασίλισσα. Η υγεία της μακροβιότερης και γυραιότερης μονάρχης στον κόσμο βρίσκεται στο προσκήνιο, αφού τον περασμένο Οκτώβριο είχε περάσει νύχτα στο νοσοκομείο για διευκρίνηστο λόγο και έλαβε σύσταση από τους γιατρούς να ξεκουραστεί. Την Τετάρτη, η Βασίλισσα Ελισάβετ ενημέρωσε το προσωπικό των ανακτόρων ότι δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα μετά την πρώτη διαζώση εκτέλεση των καθηκόντων της, αφότου ο γιος της βρέθηκε θετικός στην COVID-19.